Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 9 Μαΐου σήμερα και ο πόλεμος, γιορτή της ημέρας, γιορτή της μητέρας και ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία συνεχίζεται. Συνεχίζεται και κλιμακώνεται με τελευταία και σοβαρή εξέλιξη το βομβαρδισμό της κινέζικης πρεσβείας στο Βελιγράδι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 4 ατόμων και τον τραυματισμό 20 άλλων. Η κίτρινη οργή ξεχυλίζει και διαδηλωτές στο Πεκίνο και άλλες πόλεις της Κίνας έχουν περικυκλώσει τις διπλωματικές αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζει λάθος τον νέο βομβαρδισμό, νέο λάθος, πολλά τα λάθη σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Όλα αυτά θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας με τον σημερινό φιλοξενούμενό μας, που είναι ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Στέλιος Παπαθεμελής. Καλημέρα σας, κύριε Παπαθεμελή. Καλώς ήρθατε στο στούντιο του Sky. Θα σας ζητήσω να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να ρίξουμε μαζί μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Να αρχίσουμε με τον αδέσμευτο τύπο του Κώστα Μίτση. Μια φωτογραφία πάνω-πάνω, μια μάνα φυλάει το παιδί. Η γιορτή της μητέρας. Τώρα, αν είναι Κωσοβάρα ή Σέρβα, δεν το ξέρουμε. Αποκλειστικό. Η σειρά της Κύπρου. Έτοιμο σχέδιο των 7 για λύση. Έχει βολιδοσκοπηθεί ο Πρωθυπουργός. Αναφέρεται ο αδέσμευτος τύπος του Κώστα Μίτση σε σχέδιο των ΗΠΑ ότι μετά το κοσυφοπαίδιο θα ρίξουν όλο το βάρος τους στην επίλυση του Κυπριακού με τη συμμετοχή των 8, των 8 πλουσιωτέρων χωρών, των 7 πλουσιωτέρων χωρών και της Ρωσίας για ένα σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Ο αδέσμευτος τύπος του, Δημήτρη Ρίζου, το ΝΑΤΟ βομβάρδισε την πρεσβεία της Κίνας. Οι φωνιάδες προκαλούν το Πεκίνο. 3 νεκροί, 20 τραυματίες στο κτίριο του Βελιγραδίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει εκτάκτως. Και ένα ακόμη θέμα, ο Ούτσεκα σκότωσε στενό συνεργάτη του Ρουγκόβα. Η κυριακάτικη Ακρόπολης. Φωτογραφίες από το μακελιό στο Βελιγράδι. Θυμάται κάποιος το γιατί? Είναι ένα ερώτημα που θέτει η Ακρόπολης, ότι ύστερα από 45 ημερών βομβαρδισμούς και αιματοχυσίας, θυμάται κανένας γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση? Σύνδρομο της Κίνας. Το νέο λάθος του ΝΑΤΟ. Πλήγμα στην ειρήνη. Η απογευματινή της Κυριακής. Μετά το χτύπημα της κινέζικης πρεσβείας, παγκόσμια εμπλοκή από λάθη του ΝΑΤΟ. Λάθη σε εισαγωγικά. Και ένα ακόμη θέμα, χρηματιστήριο, προοπτικές μετά το ρεκόρ, δύο κλειδιά για την πορεία στις Σοφοκλέους. Η κυριακάτικη Αυγή. Βόμβες κατά διπλωματίας. Ναρκοθετείται η ειρηνευτική προσπάθεια. Σοκ από το παρανοϊκό χτύπημα της κινέζικης πρεσβείας. Η αυριανή της Κυριακής, η κυριακάτικη αυριανή, ο Χρήστος Πρωτόπαπας αποκαλύπτει στην κυριακάτικη αυριανή το σχέδιο για 525.000 θέσεις εργασίας, οι κατηγορίες ανέργων που προσλαμβάνονται. Παγκόσμια κατακραυγή για το νέο λάθος χτύπημα του ΝΑΤΟ, και αυτό το λάθος σε εισαγωγικά. Το Βήμα, μετά την καταιγίδα, άρθρο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χριστόδουλου. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρεται στη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδας και στις κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον της για τη στάση αυτή που τηρεί στο θέμα του βομβαρδισμού της Σερβίας. Η απόρριτη έκθεση του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Συμμαχίας, το φιάσκο του ΝΑΤΟ, ομολογία, αποτύχαμε στους σκοτόκους μας. Είναι ο απερχόμενος Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Συμμαχίας, ο κύριος Νάουμεν, ο οποίος κατηγορεί τη Συμμαχία ότι δεν είχε σχέδια για χερσαία επίθεση με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό ο Μιλόσεβιτς. Η Βραδινή, ο Σιμίτης καλεί τα διαπλεκόμενα να ετοιμάζονται. Business με αίμα στην ισοπεδωμένη Ιουγκοσλαβία. Έντονες ανησυχίες στην αστυνομία από τα χτυπήματα. Μάλλον όχι, από τους ουτσεκάδες οι οποίοι στρατολογούνται κατά την εφημερίδα στην Ελλάδα. Έθνος της Κυριακής. Αναφέρεται στις ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές 99. Ονόματα, σλόγκαν, γκάλοπ και προσδοκίες. Λίστες με εκπλήξεις. Και
Ένα ακόμη θέμα, το θέμα του βομβαρδισμού της Κινέζικης Πρεσβείας, οργή στην Κίνα, ίστατη πρόκληση από τα γεράκια. Η κυριακάτικη ελευθεροτυπία, κίτρινος πυρετός, ναρκοπαίδει ο δρόμος για την ειρήνη μετά τη χθεσινή επίθεση. Και συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Τζοχατσόπουλου, ο οποίος αναφέρεται στη συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών σε ειρηνευτική δύναμη που θα πάει την επόμενη μέρα στο Κωσυφοπέδιο. Μας θέλουν οι Σέρβοι, λέει ο κύριος Τζοχατσόπουλος. Η Καθημερινή. Μια βόμβα αλλάζει δραματικά τον πόλεμο. Απρόβλεπτη και άμεση εμπλοκή της Κίνας. Ένα ακόμη θέμα. Λόγω της κρίσεως η κυβέρνηση φοβάται επιπλοκές. Εύθραυστη η οικονομία. Ο λόγος. Τρεις Κινέζοι νεκροί από τις βόμβες του ΝΑΤΟ, αιματηρό χτύπημα κατά της Κίνας. Έγκλημα που πρέπει, και που πρέπει να τιμωρηθεί, χαρακτηρίζει το Πεκίνο τον βομβαρδισμό της πρεσβείας. Η νίκη, η μάχη της λίστας, αναφέρεται στις ευρωεκλογές, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, οι τελευταίες ζυμώσεις για το ευρωψηφοδέλτιο. Συσπυρωμένο το Πασόκ στην αξιοποίηση του πολέμου, ποντάρουν Νέα Δημοκρατία και Αριστερά. Το παρόν. Το παρόν της Κυριακής. Προβοκάτορες ΝΑΤΟ Albright αναφέρεται στο χτύπημα εναντίον της Κινέζικης Πρεσβείας που το χαρακτηρίζει ως εμπόδιο προς την επίτευξη ειρήνης. Ο ριζοσπάστης. Όλοι σήμερα στη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Είναι πορεία ειρήνης που ξεκινάει από τον τύμβο του μαραθώνα, ξεκίνησε στις 8 το πρωί και θα καταλήξει το απόγευμα στο Σύνταγμα. Ο τύπος της Κυριακής, η τελευταία εφημερίδα. Άδειες, τι αλλάζει σε δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Μειώνονται φόροι σε γιοταχή και καύσιμα και σοκ από το χτύπημα του ΝΑΤΟ στην πρεσβεία της Κίνας. Να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε με τον φιλοξενούμενό μας, κύριο Στέλιο Παπαθεμελή.